μαγαζί και το σπίτι της οικογένειας κάηκαν πριν από 1,5 χρόνο. Από τη φωτιά πέθανε ο πατέρας. Έμειναν άνεργοι και αδυνατούσαν να αποπληρώσουν το δάνειο που είχαν πάρει για να στηρίξουν την επιχείρησή τους. Τελικά ο πληστηριασμός ματαιώθηκε έπειτα από παρέμβαση του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη. Κατόπιν παρέμβασής μου στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ο συγκεκριμένος πληστηριασμός σταμάτησε. Δεν θα αφήσουμε μία τραγωδία να καταστρέψει μια οικογένεια. Ευχαριστώ την Ένωση για την άμεση ανταπόκρισή της και φυσικά την τράπεζα που ανέστειλε. Τη βρήκαμε στο καμένο σπίτι. Με δάκρυα στα μάτια, η 63χρονη θυμάται εκείνη τη μοιραία νύχτα όταν στο δωμάτιο που κοιμόταν με το σύζυγό της ξέσπασε φωτιά από βραχυκύκλωμα. Ο 70χρονος κατέληξε από τα εγκάβματα. Εκείνη σώθηκε την τελευταία στιγμή. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Όταν με πήραν το στενοφόρο, δεν μπορεί... και δεν ήθελα να πάω. Περίμενα το παιδί να έρθει από τη δουλειά. Και η κόρη μου εδώ, έλα να πάμε. Μείναμε σε γνωστούς και συγγενείς για 4-5 μήνες και ήρθε πια η 31 του Γενάρη του 19 που ήρθε το έγγραφο του πληστηριασμού. Τον Απρίλιο του 2018 σε αυτό εδώ το σημείο έπιασε φωτιά η οποία επεκτάθηκε όχι μόνο στο μαγαζί αλλά και στον επάνω όροφο του διαμερίσματος. Από τότε η οικογένεια Λιμναίου 17 μήνες τώρα παλεύει να ξαναστήσει το σπιτικό της. Στο σπίτι μένουν όλοι μαζί, 5 άτομα, ανάμεσά τους και ένα κοριτσάκι 8 ετών. Είναι ό,τι τους έχει απομείνει, μία και μοναδική κατοικία. Δικαίωση στη μνήμη του πατέρα μου η σημερινή απόφαση, μας λέει η 35χρονη. Και εκείνος και το ότι έφυγε στη φωτιά, από ό,τι μάθαμε και αντιληφθήκαμε, όχι μάθαμε, προσπάθησε και παραπάνω από όσο έπρεπε, ας πούμε, να τη σβήσει για να μην καταστραφεί αυτό που είχαμε φτιάξει τόσα χρόνια. Βέβαια είναι δικαίωση. Μετά από μήνες ανεργίας, 3 μέλη της οικογένειας καταφέραν να βρουν δουλειά. Αυτό που ζητούν τώρα είναι να γίνει διακανονισμός προκειμένου να αποπληρώσουν το δάνειο και να σώσουν το σπίτι τους. Πάμε τώρα στην κινηματογραφική διάρκεια.